Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Φιλοξενούμε τον κύριο Θάνο Τζίμερο, που πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά ίδρυσε ένα νέο κόμμα στην Ελλάδα. Το κόμμα Δημιουργία Ξανά. Θα έχει διαδικασία σε αυτό το κόμμα, κύριε Τζίμερο? Θα είστε αρχηγός επειδή το σκεφτήκατε, θα κάνετε κάτι? Πώς γράφονται μέλη στο κόμμα, όποιοι πιθανώς επιθυμούν? Τι ανταπόκριση έχετε μέχρι τώρα από τις κινήσεις σας? Είναι ένα κόμμα το οποίο με τις έννοιες της αρχηγίας και της εξουσίας έχει μια πολύ κριτική στάση. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ως επαγγελματίες. Και αυτή τη λειτουργία, ας πούμε, του κόμματος την είδαμε σαν ένα επαγγελματικό project, ας μου επιτραπεί ο όρος. Θέλουμε να έχει ένα αποτέλεσμα. Κάνουμε λοιπόν συναντήσεις, οι οποίες γίνονται σαν συναντήσεις εταιρικές. Με πρόγραμμα, με στόχους, με πλάνο, για όλα τα πράγματα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε προσελκύσει σημαντικούς, ικανούς, μορφωμένους, ευφυείς Έλληνες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Επειδή έχουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δουλεύουμε διαδικτυακά, η ERP λέγεται αυτό στη γλώσσα των προγραμματιστών, μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα άνθρωποι από το Ντουμπάι, από το Σαν Φραντσίσκο, από τη Δανία, από τη Γερμανία, και είναι πραγματικά τα παραδείγματα. Διότι οι ομάδες οι θεματικές που επεξεργάζονται τις τελικές θέσεις είναι άνθρωποι υψηλής εξειδίκευσης, καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με διδακτορικά, με θέσεις ευθύνης και εξουσίας, αν θέλετε. Αλλά η εξουσία είναι ένας τρόπος για να μπορείς να κουμαντάρεις ένα πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δουλεύουν σε ομάδες. Ο κεντρικός πυρήνας των ανθρώπων που δουλεύουν έτσι στη Δημιουργία Ξανά είναι περίπου 200 άτομα, και οι άνθρωποι που έχουν συνδεθεί με κάποιο τρόπο, δηλαδή ή έχουν κάνει εγγραφή ως μέλη ή θέλουν να παίρνουν ενημέρωση και από το newsletter που τους στέλνουμε, είναι γύρω στις 7-8.000. Και συνεχώς αυξάνονται. Δηλαδή φανταστείτε ότι τις πρώτες 3 εβδομάδες ένα group που δημιουργήσαμε στο Facebook είχε 3.500 μέλη. Μάλιστα. Και όλη αυτή η διαδικασία, πώς έχει ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, αν ξαφνικά γίνουν εκλογές τώρα το ξαφνικά. Προγραμματισμένο, 19 Φεβρουαρίου. Είναι έτοιμη να κατέβει σε εκλογές ή έχετε ένα χρονοδιάγραμμα πιο μακρύ? Έχουμε έναν βαθμό ετοιμότητας. Δεν μπορώ να σας πω ότι αν γίνουν αύριο εκλογές θα κάνουμε συνδυασμού σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Αν οι εκλογές γίνουν αργότερα, θα είμαστε σε πλήρη εγρήγορση. Δεν είναι ένα κόμμα του διαδικτύου. Απλώς εκμεταλλεύεται τα κοινωνικά δίκτυα, επειδή είναι γρήγορα, άμεσα και είναι φτηνά. Δωρεάν δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια τάση την οποία βλέπετε σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι ναι μεν υπάρχει η ελληνική κρίση, αλλά υπάρχει και η διεθνής κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Time ανέδειξε πρόσωπο της χρονιάς τον ανώνυμο διαδηλωτή. Διότι μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού, του ανύπαρκτου που ονομαζόταν υπαρκτός, βλέπουμε και την κατάρρευση του καπιταλισμού. Γιατί ο καπιταλισμός ξέφυγε από τον πλούτο που παράγεται μέσω αγαθών ή υπηρεσιών και έγινε ένα παγκόσμιο καζίνο. Δηλαδή τζιράρονται χρήματα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο, ας πούμε, χρηματοπιστωτικό σύστημα, πολλές φορές περισσότερα από τον παγκόσμιο πλούτο. Η δυνατότητα της μόχλευσης οδήγησε τους ανθρώπους στο να επιδιώκουν το εύκολο χρήμα. Και αυτό στραγγάλισε την παραγωγική οικονομία. Επομένως χρειάζεται μια επανατοποθέτηση, ας πούμε, των κανόνων του παιχνιδιού σε παγκόσμια βάση. Υπάρχει μια άλλη κρίση που τη βλέπουμε στην Ευρώπη. Χρειάζεται η Ευρώπη να δημιουργήσει νέες δομές, γιατί δεν κυβερνιέται η Ευρώπη αν πρέπει να συνεδριάσει, ας πούμε, η Μέρκελ με τον Σαρκοζή και ο καθένας να πάει στα κοινοβούλια να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, να πούν στους υπόλοιπους να πάνε αυτοί στα κοινοβούλια τους να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης, να ξαναβρεθούν, να ξαναπάνε στα κοινοβούλια. Δεν διοικείται έτσι η Ευρώπη. Αλλά πώς? Διοικείται με μια κεντρική κυβέρνηση.
Δηλαδή, ή θέλουμε να ενωθούμε, ή ο καθένας για πάρτι του. Την οποία εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί? Ναι, θεωρούμε ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά τα λέγατε στην κυρία Μέρκελ στην επιστολή και το θέμα της Ευρώπης, ή μόνο για την Ελλάδα της αναφέρατε? Νομίζω ότι δεν μπορούσα να της δώσω και τόσο πολλές συμβουλές. Ας τα βρει και μόνη της. Ναι, η επιστολή στη Μέρκελ έλεγε το εξής. Γιατί ακούγοντας κάποιος επιστολή στη Μέρκελ, θα σκεφτόταν ότι να κάποιος που επίσης τα σουρνέ, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Με ποια διάθεση τη γράψατε? Δηλαδή, ποιο ήταν το συνέστημα που σας οδήγησε να τη γράψετε? Ήταν απογοήτευση, αγανάκτηση, πικρία? Ήταν και συνέστημα, αλλά ήταν και ορθολογισμός. Η επιστολή γράφτηκε για να πει το εξής απλό, ότι δεν έχει νόημα να δίνεται αίμα σε έναν οργανισμό ο οποίος αιμορραγεί συνεχώς. Δηλαδή, ό,τι δάνειο και να πάρει η μαύρη τρύπα της διαφθοράς, θα πάει στη μαύρη τρύπα της διαφθοράς. Δεν θα πάει σε επενδύσεις ή σε παραγωγικά έργα. Ούτε θα βοηθήσει, ας πούμε, στο να μειωθεί το χρέος. Πράγμα το οποίο βλέπουμε. Διότι ο κρατισμός με νύχια και με δόντια διατηρεί τα συμφέροντά του, και αυτό είναι εις βάρος όλων και εις βάρος και των ανθρώπων που ξεγελάστηκαν και ανήκουν στον κρατισμό. Έλεγε λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο και περιέγραφε σαν ένα δοκίμιο την εξέλιξη της διαφθοράς στην Ελλάδα. Με μερικά παραδείγματα όπως, ας πούμε, το χωροταξικό, η φορολογία και διάφορα άλλα, τα οποία αν θέλει κάποιος μπορεί να τα βρει πληκτρολογώντας το Google επιστολή στη Μέρκελ, μπορεί να τη βρει πολύ εύκολα, έχει διαβαστεί από πάνω από 150.000 άτομα. Τι αντιδράσεις υπήρξαν και τι παρενέργειες, αν θέλετε? Μου έστειλε η Μέρκελ ένα γράμμα. Όχι, δεν έγινε έτσι. Ξέρω ότι διαβάστηκε, διότι εστάλει στα γερμανικά και σε πολύ καλά γερμανικά, που τα μετέφρασε μια φίλη Γερμανίδα η οποία ζει στην Ελλάδα και είναι πιο Ελληνίδα από Έλληνες. Εστάλει επίσης τον Σόιμπλε, τον Ράχεμπαχ, και σε σοβαρά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Την άλλη μέρα ακριβώς μου τηλεφώνησε η δημοσιογράφος της Süddeutsche Zeitung, για όσους δεν ξέρουν είναι μια εφημερίδα σοβαρή σαν το Βήμα, ας πούμε, της Γερμανίας. Και είχαμε μια συνέντευξη τριών ωρών. Ήταν κατά σύμπτωση στην Αθήνα και μιλούσαμε τρεις ώρες, και την Δευτέρα, δηλαδή το Σάββατο το πρωί έγινε η συνάντηση, και τη Δευτέρα το πρωί κυκλοφόρησε η Süddeutsche με μια ολοσέλιδη αναφορά στην τρίτη κιόλας σελίδα της εφημερίδας, δηλαδή εξώφυλλο τρίτη σελίδα, με αναφορά στην άλλη Ελλάδα, λέγοντας ότι υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του μόχθου και της παραγωγής, της νόησης και του λόγου, της αξιοπρέπειας και της δημιουργίας. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σε ένα περιβάλλον που να ευνοεί τον ιδρώτα. Διότι, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου στο Δαναό, ήταν η ιδρυτική ομιλία της δημιουργίας. Μέχρι τώρα νομίζαμε, ή δεν ξέρω ποιοι νομίζαν, αλλά αυτό φαίνεται από το τι κάναμε, ότι τα χρήματα πέφτουν από τον ουρανό αν σηκώσεις τη γροθιά και το πανό, και αυτά σαν αλεξικέραυνα, ας πούμε, τραβάνε τα χρήματα από πάνω. Ή όταν χυθεί αίμα. Δεν έρχεται προκοπή ούτε με γροθιές ούτε με αίμα, μόνο όταν χύνεται υδρότας σε ένα περιβάλλον που ανταμείβει τον υδρότα. Γιατί μάθαμε να πυροβολούμε οποιαδήποτε προσπάθεια και οποιαδήποτε επιτυχία. Κάποιος επιτυχημένος, είναι επιχειρηματίας, καταδυναστεύει τον εργάτη, κλείστε τον. Μα όταν πυροβολείς την επιχειρηματικότητα, σκοτώνεις τον εργαζόμενο. Για να βρουν δουλειά λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι άνεργοι, και αυτό το πράγμα ξεπερνάει η φιά της τα 1.200.000, θα πρέπει να τονωθεί η επιχειρηματικότητα. Και η Ελλάδα έχει τις μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι οι τεράστιες επιχειρήσεις των 20.000 εργαζομένων όπως στο εξωτερικό, που πάει με το Πούρο και την Rolls Royce, ας πούμε, αυτό το κλασικό, το αρχέτυπο, έτσι, ο καπιταλιστής. Είναι επιχειρήσεις μικρές, οικογενειακές, των 5-10 εργαζομένων, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν έχοντας από πάνω τα κοράκια της φορολογίας, της καταλύστευσης, του λαδώματος, του να έρθει ο εφοριακός και να βρει για να πάρει τη μίζα του. Αυτά που όλοι τα ξέρουμε. Αυτά πρέπει να απελευθερωθούν για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Για να ενισχύσουμε και εμείς την επιχειρηματικότητα, δούμε το χορηγό μας, που είναι ένας από αυτούς που λέτε,
που επιβιώνει και επενδύει. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί τέτοιοι Έλληνες σήμερα που παράγουν και είναι και εξωστρεφείς και κάνουν και δουλειά στο εξωτερικό, βεβαίως. Για να δούμε τι είναι το χορηγό μας.